Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Άλλο ένα pre-game με τον Κώστα Σαραντόπουλο απευθείας από το NSTV. Και σήμερα έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια για το τι συνέβη μέσα στο Σαββατοκύριακο για τις τοπικές μας ομάδες. Αλλά και όχι μόνο, έχουμε να πούμε και για το πρωτάθλημα, τη Super League. Έχουμε να πούμε για μπάσκετ, για Εθνική Ελλάδος, έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε Μήλωνα βόλεϊ όπως κάθε εβδομάδα. Πανιόνιο επίσης και ποδόσφαιρο και βόλεϊ και μπάσκετ. Μήλωνα να προσθέσω και το μπάσκετ μαζί με το αντρικό και γυναικείο βόλεϊ. Σε μια δύσκολη ημέρα σήμερα και λόγω της ημέρας αυτής 28 Δευτέρου σήμερα κλείνουμε ένα χρόνο ακριβώς από το τραγικό αυτό συμβάν που συνέβη στα Τέμπη με τα δύο τρένα, με το επιβατικό και το εμπορικό αντίστοιχα να συγκρούονται, που μετά από ένα τεράστιο τραγικό λάθος του σταθμάρχη και γενικά εντάξει, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω πράγματα. Να πω συλληπιτήρια, μικρό ακούγεται αυτό συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Εντάξει, ο πόνος είναι, καταλαβαίνω πώς αισθάνονται οι οικογένειες. Γι' αυτό είπα το ένα συλληπιτήρια δεν κάνει κάτι. Να πω την αλήθεια που ευχολόγια έχουμε γεμίσει εδώ και πολλά χρόνια σε τόσες τραγωδίες που έχουν συμβεί από λάθος προγραμματισμούς εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος τώρα να τα κρίνω αυτά, απλά να ξεκινήσω. Θα είναι λίγο δύσκολη εκπομπή σήμερα όπως θα εκφράσω το λόγο μου, γιατί είμαι και εγώ λίγο συγκινημένος. Εντάξει, μπορείτε να το πείτε, και στεναχωρημένος για την κατάσταση που περνάει η χώρα. Τέλος πάντων, εμείς θα φύγουμε από αυτό το θέμα. Απλά ήθελα να πω, να υπενθυμίσω σήμερα και να δώσω κουράγιο όσο το δυνατό γίνεται στις οικογένειες των θυμάτων. Και εντάξει, δεν θα ευχολογήσω να μην ξανασυμβεί ποτέ ξανά, γιατί το έχουμε πει τόσες φορές. Ελπιστώ να βρεθεί απλά μια λύση ώστε να μην ξαναχρειαστεί να θρηνήσουμε κάποιον ή να θυσιαστεί κάποιος για να φτιαχτεί κάτι επιτέλους σωστά σε αυτή τη χώρα. Μας περιπτώσει, καλησπέριζω πάλι τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στο live. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα, να πούμε ωραία πραγματάκια, άκρος θετικά για τις τοπικές μας ομάδες, αλλά και για το εθνικό μας συγκρότημα στο μπάσκετ, το οποίο έκανε και το 2-2 και επικράτησε επί της Ολλανδίας σχετικά δύσκολα, αλλά έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα με το ένα πόδι στο Ευρωμπάσκετ 2025. Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Αντώνη από Θεσσαλονίκη που μας ακούει αυτή τη στιγμή και στέλνει τα μηνύματά του, πιστός ακροατής κάθε εβδομάδα. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το μπάσκετ. Σήμερα θα ξεκινήσω, θα κάνω τρίπλα, δεν ξεκινάω με το βόλιο, θα ξεκινήσω με το μπάσκετ. Όπου στο μπάσκετ είχαμε αυτή την εβδομάδα μια μεγάλη νίκη του Μήλωνα σε δύο παρατάσεις. Μάλιστα κρίθηκε το παιχνίδι εδώ στο κλειστό Χρήστος Πέρσης, το Σάββατο που μας πέρασε. Συγκεκριμένα θα διαβάσω όλη την αγωνιστική και μετά θα ξεκινήσω με τις ομάδες μας στο Μήλωνα και τον Πανιόνιο. Λοιπόν, ξεκινάμε Μήλωνας με την Ελευθερούπολη 99-84, μια πολύ μεγάλη νίκη, όπως προανέφερα. Ο Κόρυβος Αμαλιάδας 76-91 την Μύκονο, ο Πανερυθραϊκός στον Αμίντα με 87-99, ο Παπάγος συνέχισε τις νίκες 76-67 την Δόξα Λευκάδας, Χαρλός Τρικούπης Έσπερος 83-80, Έας Εβός Μυρακλής 71-89, η Νέα Μεγαρίδα νίκησε πολύ σχετικά εύκολα τον Πανιόνιο 76-53. Ο Πανιόνιος που συνεχίζει να μην είναι αυτός που ήταν στις αρχές και να παρουσιάζει μια εικόνα η οποία δεν είναι αυτή που αντιπροσωπεύει αυτό το ρόστερ που έχει ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή. Και ο Ερμής Χηματαρίου 70-63 το τελευταίο ψυχικό. Να πούμε λίγο την βαθμολογία. Ο Πανιόνιος παρέμεινε πρώτος χάρη στο νίκη του Μήλωνα κόντρα στην Ελευθερούπολη με 39 βαθμούς βέβαια. Δεύτερο είναι η Μεγαρίδα Σκαρφάλος μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στον Πανιόνιο στους 38, ένα βαθμό πίσω την κορυφή.
Τρίτη έμεινε η Ελευθερούπολη στους 38 μετά την ήττα της από τον Μίλωνα. Τέταρτος πλέον ανέβηκε ο Μίλωνας, παρότι βρίσκεται σε τετραπλή ισοβαθμία με τον πέμπτο Κόρυβο, τον έκτο Σχηματάρη, τον έβδομο Ηρακλή. Και αυτή τη στιγμή κλείνει την οχτάδα των play-off η Μύκονος με 36 βαθμούς μετά επίσης την νίκη της. Λοιπόν, ένατη μένει η Δόξα Λευκάδας και δέκατος ο Παπάγος επίσης ισοβαθμία με 34 βαθμούς. Να πούμε ότι εδώ ότι η ένατη και η δέκατη θέση αντίστοιχα δεν εξασφαλίζει ούτε εισιτήριο για τα play-off αλλά ούτε για τα play-out. Είναι οι δύο θέσεις που παραμένουν στην ίδια κατηγορία και για την επόμενη σεζόν. Και τώρα στη ζώνη των play-out είναι ο Έσπερος με 32 βαθμούς μαζί με τον Χαρλάου Τρικούπης 13 θέση και 14 θέση Αμίντα αντίστοιχα. Και στην ζώνη του υποβιβασμού που πέφτουν απευθείας από την Elite League στην Β' Εθνική κατηγορία είναι ο ΕΑΣ Ευόσμου με 30 βαθμούς σε ισοβαθμία με τον Αμίντα αυτή τη στιγμή, οπότε προβλέπω τη μεγάλη μάχη και Ουραγό το ψυχικό, το τελευταίο ψυχικό που θεωρητικά θα παραμείνει σε αυτή τη θέση. Εντάξει, βέβαια έχουμε κάποιες αγωνιστικές ακόμα, δεν μπορούμε να κρίνουμε κι εμείς. Ανά εβδομάδα βλέπουμε και εκπλήξεις και στην Elite League. Ωραία, να πούμε και το, λίγο και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Περιλαμβάνει στις 2 Μαρτίου Σάββατο ψυχικό ο Μίλωνας. Ο Μίλωνας ήταν σπουδαία νίκη και την άνοδο του στην τέταρτη θέση που κοιτάζει ακόμα υψηλότερα έχει μια ευκαιρία να περάσει και από το τελευταίο ψυχικό. Το ψυχικό επίσης όμως θα κυνηγήσει και την νίκη γιατί μάχεται και αυτό για την παραμονή στην κατηγορία. Ο Αμίντας θα υποδεχτεί τον 4 ώρα το παιχνίδι. Αυτό, 4.30 ο Αμίντας υποδέχεται τον Ερμή Σχηματαρίου. Επίσης την ίδια ώρα ο Έσπερος στο Νέα Ευόσμου. Στις 5 τα επόμενα παιχνίδια είναι η Δόξα Λευκάδας με τη Μεγαρίδα. Αναμένεται και εκεί πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Ελευθερούπολη υποδέχεται τον Χαρλάου Τρικούπη. Ο Ηρακλής τον Κόρυβο Αμαλιάδας. Στις 7 ο αγώνας Μικόνου Παπαγού. Επίσης αναμένεται και το παιχνίδι. Και στις 8 στο κλειστό Κρίσος πέρσι εδώ στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος θα υποδεχτεί τον Πανερυθραϊκό. Όλα αυτά για την 24η αγωνιστική της Elite League. Ο Πανιώνιος σίγουρα μετά το στραπάτσο, με το νέο στραπάτσο που τον βρήκε στα εκτός έδρας, που βρίσκει δυσκολίες στα τελευταία παιχνίδια, από ό,τι βλέπουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι ο Πανιώνιος διαπυρός και σιδήρου νίξε τον Παπάγο με 73-70. Θα ψάξει η αντίδραση, γιατί βλέπουμε ότι και ο κόσμος σιγά σιγά εκφράζει κάπως τη δυσαρέσκειά του στο προπονητικό τίμα αλλά και στους παίχτες μετά τις κυρίως εμφανίσεις που κάνει η ομάδα. Δεν είναι τόσο οι ήττες, είναι οι εμφανίσεις που κάνει, γιατί και να χάσεις μπορεί να χάσεις σχετικά δύσκολα. Όταν όμως χάνεις με 17 και 20 πόντους αντίστοιχα, και δεν μιλάω για το Final 8 που έγινε στα δύο ωράκια, εντάξει, και ήταν μια κατηγορία πάνω Προμηθέας, αλλά και πάλι το ρόστερ του Πανιωνίου μας έχει δείξει ότι έχει παίχτες οι οποίοι στέκονται και είναι παίχτες Α1, όπως και ο προπονητής, ο κ. Λυκογιάννης, είναι ένας προπονητής επίπεδου Α1. Δεν είναι τόσο καλές οι εμφανίσεις βάσει του ρόστερ στο να χάσει με 40 πόντους διαφορά από τον Προμηθέα. Δεν είπαμε να πάει να πάρει το κύπελο, να πάει να παίξει ένα ωραίο μπάσκετ. Εγώ ξέρω πώς σκέφτονται οι φίλοι του Πανιωνίου. Εντάξει, και εγώ πάω και βλέπω τον Πανιώνιο και τον Μίλωνα, τη στηρίζω ανέκαθεν τις ομάδες πόλης μου. Σίγουρα το ρόστερ που έχει ο Πανιώνιος δεν ισοδυναμεί στην εικόνα που δείχνει στα τελευταία παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, ο Πανιώνιος πιστεύω εγώ ότι μπορεί να την αλλάξει την εικόνα, είναι πρώτος αυτή τη στιγμή στην Elite League, μπορεί να κάνει να γυρίσει το κουμπί και να επιστρέψει στις νίκες και εφόσον φτάσουμε στα play-off να παρουσιαστεί εκεί σοβαρός, γιατί εκεί θα κριθούν τα πάντα για την άνοδο στην Α1 που αυτό θα ψάξει. Και αν δεν κάνω λάθος, φέτος ανεβαίνουν δύο. Μακάρι και ο Μίλωνας που δείχνει αυτή τη στιγμή ψυχικά αποθέματα και πάει επίσης και πολύ καλά να βρεθεί και εκείνος στην θέση που θα διεκδικήσει την άνοδο, στη δεύτερη θέση που εννοώ. Και πάντα, όπως έχω πει, θέλουμε οι τοπικές μας ομάδες να πηγαίνουν πολύ καλά, γιατί και οι δύο δείχνουν από πέρσι και σχετικά τα τελευταία χρόνια να ανεβαίνουν επίπεδο, κυρίως και στο βόλεϊ, θα τα πούμε πιο μετά, και στο γυναικείο και στο αντρικό αντίστοιχα. Ο Μίλωνας και ο Πανιώνιος τα τελευταία χρόνια δείχνουν μια πολύ σημαντική άνοδο και κερδίζουν και αρκετό κόσμο, φίλαθλο κόσμο, που πρέπει να γεμίζει και εκείνος το γήπεδο και να στηρίζει αντίστοιχα τις ομάδες. Λοιπόν, αυτά και για το πρόγραμμα.
της 24ης αγωνιστικής που ακολουθεί τώρα το Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι και ο Πανιόνιος ανακοίνωσε τον Tyron Harris, είναι απόκτηση του Αμερικάνου Guard, που ανακοίνωσε έπαιξε και όλα στον αγώνα του Σαββατοκύριακου. Και μάλιστα είναι και ο αντικαταστάτης του τραυματία Ζαν Λουί. Ο Ζαν Λουί είναι ένας εξαιρετικός παίχτης, τον έχω δει αρκετές φορές από κοντά. Ήταν σημαντική απώλεια για τον Πανιόνιο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να την καλύψει αντίστοιχα ο Χάρης. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένη χρονική περίοδο για μεταγραφή, πιστεύω ότι ήταν ο κατάλληλος για να έρθει στον Πανιόνιο. Από εκεί και πέρα τώρα. Να πούμε ότι ο Χάρης γεννήθηκε 11 Δεκεμβρίου του 1991 στην Χούμα της Λουζιάννα, αλλά η οικογένειά του αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Οχάιο, με συγχωρείτε, εξαιτίας του τυφώνα Κατρίνα. Αποφύτησε το West Carolina High School, ενώ στο κολέγιο αγωνίστηκε κατά σειρά σε Edison State, Southern State και Columbus State. Θεωρητικά είναι πολύ καλά κολέγια, μπασκετικά, άμα θέλετε τη γνώμη μου, και είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Εντάξει, δεν τον κρίνω από το πρώτο παιχνίδι, σίγουρα δεν πάει να τον κρίνει σε έναν παίχτη από ένα παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι άξιος αντικαταστάτης του τραυματία και πολύ καλού παίχτη Ζαν Λουί. Αυτή ήταν η μεταγραφή αντικατάσταση του τραυματία Ζαν Λουί, ο οποίος από ό,τι φαίνεται χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Να πούμε επίσης ότι είχαμε και ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιόνιος, ότι έχουν ήδη αρχίσει οι εσωτερικές εργασίες για να επιτευχθεί ο στόχος, που είναι η άνοδος και η επιστροφή στην Α1 ανδρών. Παρότι τις τελευταίες κακές εμφανίσεις της ομάδας μπάσκετ του Πανιονίου, η ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει προς τους φιλάθλους της πως αντιλαμβάνεται πολύ καλά την απογοήτευσή τους και πως έχουν ήδη αρχίσει οι απαραίτητες διεργασίες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ομάδας. Ως ΚΑΕ Πανιόνιος αντιλαμβανόμαστε το πώς νιώθουν οι φίλοι της ομάδας τις τελευταίες μέρες. Διαβεβαιώνουμε ότι και τα δικά μας συναισθήματα είναι παρόμοια και αυτό μας διατηρεί σε εγρήγορση. Έχουν ήδη αρχίσει οι απαραίτητες εσωτερικές διεργασίες με σεβασμό προς όλα τα στελέχη της ομάδας, όπως και προς τους φιλάθλους μας, ώστε ο στόχος μας να επιτευχθεί. Και θα επιτευχθεί, λέει, να είστε βέβαιοι. Στηρίζουμε την ομάδα που είναι πρώτη βαθμολογία και όλοι μαζί θα παλέψουμε για να φτάσουμε σε επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιόνιος μετά την ήττα με σοκ, με μεγάλη διαφορά. Γιατί κανείς δεν το περίμενε τόση διαφορά να υπάρξει κι άλλη ήττα. Και κυρίως αυτό το πρόβλημα το εμφανίζει η ομάδα του Πανιόνιου στα εκτός έδρας παιχνίδια τελευταία. Ασχέτως ότι στο τελευταίο, όπως προανέφερα, κέρδισε για πύρος εξιδίου τον Παπάγο, κυρίως στα εκτός έδρας δείχνει ένα άλλο πρόσωπο η ομάδα. Και η ΚΑΕ Πανιόνιος μετά από αυτήν έβγαλε την ανακοίνωση, στην οποία τόνισε, όπως σας διάβασα, ότι ήδη ετοιμάζονται διεργασίες για την επόμενη μέρα, που ευχή μας είναι να βρεθεί ο Πανιόνιος στην Α1 ανδρών. Λοιπόν, αυτά για τον μπασκετικό Πανιόνιο. Όσον αφορά, περνάμε στο μπάσκετ του Μίλωνα. Ο Μίλωνας λήγησε την Ελευθερούπολη σε ένα τρομερό μάτς με 2 παρατάσεις. Την πολύ καλή Ελευθερούπολη, να πούμε, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση και με νίκη της κόντρα στον Μίλωνα θα μπορούσε να βρεθεί ακόμα και πρώτη μετά την ήττα του Πανιονίου. Φοβερό παιχνίδι, να πούμε, στο Κρίσους Πέρσης για την 23η αγωνιστική της Elite League. Με το Μίλωνα χρειάζεται δεύτερη παράταση για να κάμψει τελικά την αντίσταση της Ελευθερούπολης και να επικρατήσει με 99-84. Οι φιλοξενούμενοι, που είναι εξαιρετικοί φέτος στα εκτός έδρας παιχνίδια, και αυτό είναι αλήθεια, η Ελευθερούπολη έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Έχει κερδίσει, νομίζω, δεν κάνω λάθος, και τον Πανιόνιο εδώ πέρα. Σωστά, όπως με διαβεβαιώνει και ένας φίλος, είχε κερδίσει όντως την πρεμιέρα, μάλιστα, του πρωταθλήματος στον Πανιόνιο. Ο Μίλωνας έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του με πρωταγωνιστή τον Μακίσικ, πήγε στο ημίχρονο με 10 πόντους μπροστά, 48-38. Οι Νεοσμυρνιώτες είχαν τον έλεγχο του αγώνα, όμως τα πάντα άλλαξαν στην τέταρτη περίοδο. Η Ελευθερούπολη επέστρεψε το μείον 13, μάλιστα, και
Έφερε το σκορ στο 75-75 με τρίποντο του Allen μισό λεπτό πριν τη λήξη και μάλιστα ο Μίλωνας έφτασε κοντά στο να χάσει κιόλας δικό του παιχνίδι αφού υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ στη συνέχεια δίνοντας στους αντιπάλους την τελευταία επίθεση του αγώνα. Όμως το τρίποντο του Allen δεν βρήκε στόχο και το μάτς έτσι οδηγήθηκε στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο οι δύο ομάδες ήταν χέρι-χέρι, πόντο-πόντο πηγαίνουν και ουσιαστικά το σκορ έληξε 81-81. Εκεί όμως ο Μίλωνας ξέσπασε και πέτυχε 18 πόντους έναντι μόλις 3 της Ελευθερούπολης στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης και με πρωταγωνιστές τον Κανονίδη και τον Μπαρτ εκτελούσαν για 3 από παντού και έφτασαν το σκορ στο 99-84 καλύπτοντας παράλληλα και τη διαφορά με την οποία είχαν χάσει τον πρώτο γύρο 82-84. Η ομάδα του Νίκου Καραγιάννη βελτίωσε το ρεκόρ στο 14-9 και είναι στην τέταρτη θέση ισόβαθμη με τον Κόρυβο Αμαλιάδας, Ερμή και Ηρακλή. Ενώ η Ελευθερούπολη που έχασε την ευκαιρία να περάσει τον Πανιόνιο στην κορυφή είναι στο 15-8 μαζί με τη Μεγαρίδα σε ένα φοβερό, σε εξέλιξη και άκρος ανταγωνιστικό φετινό πρωτάθλημα στην Elite League. Για την ιστορία να πούμε τα 10 λεπτά 24, 20, 48, 38, 60, 75, 90, 81, 81 και στο τελευταίο ημίχρονο της παράτασης 99-84. Φαντάζεστε τι παιχνιδάρα έγινε στο κλειστό του Chris Persis. Και ο Μακίσικ πρώτο σκόρ με 13 πόντους για τον Μίλωνα και αντίστοιχα για την Ελευθερούπολη. Ο Άλεν επίσης ένας εξαιρετικός παίκτης και σουτέρ με 22 πόντους αντίστοιχα και 4 τρίποντα. Αυτά και για το μπασκετικό Μίλωνα. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με βόλεϊ ανδρών γυναικών αντίστοιχα Πανιωνίου και Μίλωνα.
Περνάμε στο βόλεϊ αντρών, συνεχίζουμε με το Μίλωνα. Να πούμε ότι στην εξαναβολή της αγωνιστική που έδωσε, το είπαμε και την προηγούμενη Τετάρτη, επικράτησε το Φοίνικα Σύρου με 0-3. Και αντίστοιχα τον υποδεχόταν εδώ στο κλειστό Κρίσος Πέρσης, το Κυριακή που μας πέρασε. Μάλιστα τον ξανακέρδισε με 3-1 σετ και πήρε μια σπουδαία νίκη και βρίσκεται μια ανάσα από την τρίτη θέση, που είναι ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ. Για την ιστορία του παιχνιδιού, 25-21 το πρώτο σετ, το δεύτερο σετ το πήρε ο ΠΑΟΚ με 21-25 αντίστοιχα, το τρίτο πολύ εύκολα 25-16 έκανε το 2-1 σετ και το τέταρτο με 25-19 και έτσι καθάρισε το παιχνίδι η ομάδα του Τσάκη Ψάρα. Να πούμε επίσης τα υπόλοιπα παιχνιδιά της 17ης αγωνιστικής της Volley League. Ο Πήγας Πολύχνης ιτήθηκε με 2-3 από την Κηφισιά, σε ένα επίσης σπουδαίο παιχνίδι που έγινε. Το ντέρμπι των Αιωνίων Παναθηναϊκός Ολυμπιακός βρήκε τον Παναθηναϊκό να κερδίζει με 3-1 σετ. Και επίσης εκεί χαμός στην κορυφή της βαθμολογίας. Και ο ΠΑΟΚ νίκησε σχετικά εύκολα την Καλαμάτα στα σετ. Το πρώτο δεύτερο ειδικά πολύ εύκολα και το τρίτο ήταν λίγο ντέρμπι. 25-16 για την ιστορία, 25-13 και 25-19. 3-0. Και να πούμε και την βαθμολογία. Στη βαθμολογία πρώτος ο Παναθηναϊκός με 16 αγώνες και 44 βαθμούς. Ένα αγώνα λιγότερο ο Ολυμπιακός στους 39 βαθμούς. Ο Μίλωνας που είναι στην τρίτη θέση με 33 βαθμούς και επίσης ένα αγώνα λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ στην τέταρτη θέση με 30 βαθμούς και ένα αγώνα λιγότερο. Πέμπτη Κηφισιά με 14 βαθμούς και αυτή ένα αγώνα λιγότερο. Ο Πήγας Πολύχνης έκτος με 13 και στη ζώνη του υποβιβασμού στα play-out ο Άθλος Ρεστιάδρας με 12 βαθμούς. Προτελευταίος ο Φίνικα Σύρου που γενικά μας κάνει αρκετή εντύπωση γιατί όλα αυτά τα χρόνια τον βλέπαμε σε πολύ υψηλά βαθμολογικά και κακός δαίμονας των μεγάλων στο βόλι. Προτελευταίος με 10 βαθμούς και ουραγός η Καλαμάτα με 9 βαθμούς. Να περάσουμε και στην επόμενη αγωνιστική της Volley League. 18η αγωνιστική, με το παιχνίδι που ξεχωρίζει ο Ολυμπιακός Μίλωνας. Να υπενθυμίσουμε το πρώτο παιχνίδι εδώ στη Νέα Σμύρνη, το έχει κερδίσει ο Μίλωνας με 3-0 και φοβερό Γιορντάνοφ, έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό. Καλαμάτα πήγα ως Πολύχνης, το Σάββατο τα παιχνίδια όλα. Και η Φυσιά Άθλος Ρεστιάδας, Ολυμπιακός Μίλωνας και Φοίνικα Σύρου ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός Χειρεπό. Οπότε κιόλας θα ισοβαθμίσουν στα παιχνίδια όλες οι ομάδες πλέον στη βαθμολογία. Πριν περάσω να κάνω μια παρένθεση όσον αφορά το βόλεϊ, να πούμε ότι σήμερα είχαμε ημιτελικά του League Cup. Ε,
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ του Πήγασου Πολύχνης. Και ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα δίνει επίσης αγώνα με την Κηφισιά αντίστοιχα. Είναι στο πάει για το 0-3, διότι είναι στο 21-23 αυτό το σετ. Το πρώτο σετ το πήρε με 15-25, το δεύτερο με 18-25 και το είναι στο 21-23 και σερβίρει κιόλας. Οπότε θεωρητικά θα πάρει το παιχνίδι και θα πάμε σε έναν τελικό League Cup ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν. Αυτό ήθελα να πω για τους αγώνες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να πούμε ένα βαθμό μακριά από την τρίτη θέση άνδρες του Μήλωνα. Πέρασαν και από το Εγάλιο οι γυναίκες, θα τα πούμε αργότερα. Δεύτερη νίκη μέσα σε 5 μέρες πήρε ενδρική ομάδα βόλεϊ του Μήλωνα απέναντι στο Φοινικά Σύρου, νικώντας με 3-1 αυτή τη φορά στο Κρίσους πέρσι για 17η αγωνιστική της Βόλεϊ Λιγκ. Με το τρίποντο αυτό ο Μήλωνας έφτασε στους 33 βαθμούς, έχει 3 περισσότερους στον ΠΑΟΚ και πλέον χρειάζεται ένα βαθμό στην τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό στο Μέλινα Μερκούρι για να κλειδώσει την τρίτη θέση που θα είναι και το καλύτερο πλασάρισμα στην ιστορία του, να πούμε. Δεν έχει την ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό και θέλει να πάρει έναν ακόμα πόντο. Καθώς είχε νικήσει 3-1 στη Νέα Σμύρνη, αλλά είχε χάσει 3-0 στη Μπιλέα, στη Θεσσαλονίκη. Για την ιστορία 25-21, 25-25, 25-16, 25-19. Πρώτο σκόρερ για τον Σάκη Ψάρα ήταν ο Γιορντάνοφ με 13 και 12-20 επιθέσεις. Επίσης, αντίστοιχα, πήγε πολύ καλά ο Χαραλαμπίδης με 8 πόντους, 6-9 επιθέσεις και 2 μπλοκ. Ο Μπάσης επίσης με 10 πόντους, 5-7 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 3 άση. Και αντίστοιχα, για τον Φίνικα Σύρου, ο Τσέιβερς με 12-28 επιθέσεις, 1 μπλοκ, 2 άση και 58% είχε. Και αντίστοιχα μετά ο Κουτσομίτης με 2 στις 7 επιθέσεις, 1 μπλοκ, 5 άση και ο Μπράιαν με 4 στις 8 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 2 άσους. Όπως επίσης και ο Αστιώτης με 18 που έχει και τους πιο πολλούς πόντους στο παιχνίδι από όλους τους παίκτες και του Μήλωνα και του Φοινικά Σύρου. Σύζυγαν μάλιστα 18 στις 28 επιθέσεις. Αυτά για το, και για το βόλεϊ του Μήλωνα. Περάσουμε αντίστοιχα στο βόλεϊ του Πανιωνίου Αντρών και μετά θα πάμε και στις γυναίκες. Να πούμε ότι σε ένα επίσης συναρπαστικό πρωτάθλημα που γίνεται στην, για την Pre-League Αντρών, όπου βρίσκεται ο Πανιώνιος, και μάλιστα νίκησε στο νίκησε με 3-1 σετ τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Για την ιστορία τα σετ ήταν 25-16 το πρώτο, 20-25 ισοφάρισε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης το δεύτερο, το τρίτο 28-26 και το τέταρτο 25-16 και ο Πανιώνιος επικράτησε εύκολα στην Νέα Σμύρνη με 3-1 σετ στο κλειστό του Βαρίκας. Τα άλλα παιχνίδια, ο Ήφης Φλόρινας νίκησε με 3-1 τον Άρη. Ο Φλήρος Πολυφαλήρου που πάει για την άνοδο και δεν φαίνεται να γκυλάρει πουθενά, 3-0 τον Πανερυθραϊκό. Ο Ηρακλής με τον Όφη σε ένα σπουδαίο παιχνίδι, 2-3 σετ, ο Όφη πέρασε μέσα από την Θεσσαλονίκη. Να πούμε για την 16η αγωνιστική που ακολουθεί, ο Όφη θα υποδεχτεί τον Ήφης τον Φλόρινας, ο Άρης τον Φλήρο Πολυφαλήρου, ο ΑΟΕ Γιαλίων τον Ηρακλή και ο Πανερυθραϊκός τον Πανιόνιο. Και πριν σας πω και γιατί, πριν περάσουμε βασικά και στο γυναικείο βόλεϊ, θα πούμε και την βαθμολογία στην Pre-League των ανδρών. Ο Φλήρος Παλιού Φαλήρου που είναι στο 13, σε 14 αγώνες έχει 12 νίκες και μία ήττα, βρίσκεται πρώτος μόνο στους 34 βαθμούς. Ο Όφη δεύτερος στους 29, ο Πανιώνιος ανέβηκε στην τρίτη θέση και μόνος του στους 26 πλέον βαθμούς. Τέταρτος ο Άρης στους 23, πέμπτος ο Ηρακλής στους 22, έκτος ο Έφεσος της Φλόρινας στους 19, έβδομος ο ΑΟ Αιγιαλέων στους 14, όγδος
Εθνικός Αλεξανδρούπολης, προτελευταίος και ουραγός ο Πανερυθραϊκός με 5 βαθμούς, όπως όλα δείχνουν θα είναι η ομάδα που θα πέσει. Όπως επίσης και η ομάδα που θα πάρει, από ό,τι φαίνεται, θα κόψει πρώτο το νήμα και θα πάρει την άνοδο στην Α1 Ανδρών, στη Volley League, θα είναι ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου. Λοιπόν, αυτά και για το ανδρικό βόλεϊ. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στις γυναίκες. Να σας πούμε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής. Ο Πανιώνιος εύκολα για άλλη μια φορά πήρε 3-0 σετ την άψη Ναυάρχου Βότση στο κλειστό του Βαρίκας. 25-22 το πρώτο σετ, 25-21 το δεύτερο και 25-22 αντίστοιχα το τρίτο σετ. Η Πρέβεζα 3-1 την Κόρινθο. Η ASLP 3-0 το Αβριλίσια. Ο Ζάουν 3-2 της Αμαζόνες. Ο Απόλλων Καλαμάτης 3-0 τον ΑΟΚ Φορφύρας. Και το Εγάλεο ιτήθηκε με 0-3 από τον Μίλωνα. Επίσης η γυναική ομάδα του Μίλωνα συνεχίζει και αυτή τις ψηλές πτήσεις και κυνηγάει και αυτή την άνοδο σαν δεύτερη ομάδα στην Βόρεια Λίκ των γυναικών. Στην 19η αγωνιστική ο Πανιώνιος θα παίξει πάλι στην έδρα του κόντρα στον Απόλλων Καλαμάτας. Ο Μίλωνας επίσης θα παίξει στην έδρα του με την Πρέβεζα. Η Κόρινθος θα σε αποδεχτεί την Ελπίς. Τα Βρελίσια των Αποφύρας και η Άψη Ναυάρχου Βότση των Ζάων. Όπως επίσης το πρόγραμμα θα κλείσει με τις Αμαζόνες να υποδέχεται το Εγάλεο. Περάσουμε και στην βαθμολογία. Εκεί που ο Πανιώνιος θέλει βρίσκεται ένα βαθμό. Όχι, βασικά ούτε ένα βαθμό. Εκεί που ο Πανιώνιος θεωρητικά, όχι θεωρητικά, και μαθηματικά πλέον έχει 18-18 νίκες και εξασφάλισε την άνοδο. Η γυναική ομάδα του Πανιώνιου θα βρίσκεται στην Α1 στην Volley League γυναικών την επόμενη αγωνιστική περίοδο, στην πρώτη κατηγορία. Κατάφεραν και πήραν την άνοδο. Οι Αμαζόνες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 42 βαθμούς. Ο Μίλωνας που κυνηγάει και εκείνος η γυναική ομάδα του Μίλωνα το όνειρο είναι στους 38 βαθμούς και την τρίτη θέση. Τέταρτος ο Απόλλων Καλαμάτας, πέμπτος ο Ζάων, έκτη ο Ταυριλίσια, έβδομη Πρέβεζα, όγδοη η Ελπίς, ένατη Κόρινθος, δέκατη ο Απορφύρας, εντέκατη η Ναυάρχου Βότση, δωδέκατο το Εγάλεο στην μάχη που γίνεται και για την παραμονή στην κατηγορία, στην Pre League. Οπότε όπως καταλαβαίνετε η γυναικεία ομάδα του Μίλωνα επίσης είναι κυνηγάει το όνειρο για να ανέβει. Η γυναική ομάδα του Πανιωνίου εξασφάλισε αυτό το Σαββατοκύριακο και μαθηματικά την άνοδο. Πρωταθλήτριες και με τη Βούλα οι γυναίκες του Πανιωνίου πανηγύρισαν την άνοδο στην Volley League. Σπουδαία ήταν η μέρα του Σαββάτου για το γυναικείο τμήμα Βόλεϊ του Πανιωνίου με το μάτι ιστορικού, όπως προανέφερε, πήρε 3-0 του Ναυάρχου Βότση του Ανδρέα Βαρίκα στη 18η αγωνιστική της Pre League. Σε συνδυασμό με την ήττα των Αμαζόνων που είναι δεύτερες από τον Ζάων στην Κηφισιά, να σφραγίζει το δεύτερο πρωταθλήματος και το ιστήριο της ανόδου στην πρώτη κατηγορία. Και οι Ανέριθρες πήγαν στους 54 βαθμούς, ξέφυγαν στους 12 της Αμαζόνης και με 4 αγωνιστικές να απομένουν και να υπερτερούν σε όλες τις πιθανές ισοβαθμίες που μπορεί να προκύψουν, εξασφαλίζοντας έτσι από το Σάββατο την άνοδο και τον τίτλο στην Βόλεϊ Λίγκ των Γυναικών. Πρόκειται ασφαλώς για μια πολύ μεγάλη επιτυχία, με τον ιστορικό να επιστρέφει στα σαλόνια του ελληνικού γυναικείου βόλεϊ μετά από 12 μάλιστα χρόνια, καθώς η τελευταία του παρουσία ήταν στη σεζόν 2011-2012. Το κάνει μάλιστα έχοντας μια εξαιρετική και αίτητη για την ώρα πορεία. Μάλιστα έχει κάνει το 18-18 με την νίκη που πέρασε, με τον coach Γιάννη Χαριτονίδη να ανεβάζει την ομάδα στην Volley League για δεύτερη σερή χρονιά μετά τις Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων πέρσι. Συγχαρητήρια σε όλους. Αυτή ήταν η ανακοίνωση από την Ερασιτέχνη Πανιώνη για την γυναικεία ομάδα βόλεϊ που εξασφάλισε την άνοδο. Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς εδώ. Όπως σας είπα, ότι πετάμε γενικά τελευταία στον τοπικό αθλητισμό. Βλέπουμε και τις δύο ομάδες μας, Μίλωνα Πανιώνιο, να τα πηγαίνουν εξαιρετικά και να πανηγυρίζουν αντίστοιχα ανόδους, αυτό που θέλουμε όλοι μας. Πριν περάσουμε στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Πανιωνίου, που και εκεί από ό,τι φαίνεται ο Πανιώνιος δεν δείχνει να χάνει πουθενά, ούτε να στραβοπατάει και δείχνει να καθαρίζει, αν όχι ακόμα μαθηματικά, βαθμολογικά την άνοδο του και την επιστροφή της επαγγελματικής κατηγορίας Super League 2. Απομένουν και εκεί κάποιες αγωνιστικές ακόμα για να το πράξει και μαθηματικά.
Περισσότερο θα πούμε σε λιγάκι. Περνάμε στο επόμενο μας μουσικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι όπως προανέφερα θα περάσουμε στο ποδοσφαιρικό σκέλος.
Και στον Πανιόνι, ο οποίος απέχει κάποιες αγωνιστικές ακόμα για να κριθεί και μαθηματικά πρωταθλητής στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Να πούμε ότι επικράτησε και αυτό το Σαββατοκύριακο, σχετικά δύσκολα, αλλά επικράτησε 0-1 μέσα στον Ταύρο κόντρα στον Φωστήρα. Και πανηγύρισε άλλη μια πολύ σημαντική νίκη και βαθμολογικά και ψυχολογικά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Για την αγωνιστική που μας πέρασε ήταν η 24η αγωνιστική. Άγιος Νικόλαος Χαϊδάρη 1-0, Άρης Πετρούπολης Ερμίζων Γιάννων 2-1, Ατρόμητος Πειραιά Πέραμα 21-2, Εθνικός Πύρος Προοδευτική το ντέρμπι του, το τοπικό ντέρμπι του Πειραιά 3-0, Ελοπιακός Αγία Παρασκευή 6-0, Επισκοπή Αλμυρός 0-4, Ελυσιακός Απόλλωνος Σμύρνης 0-1. Εδώ να πούμε ότι ο Απόλλωνος Σμύρνης πήρε άλλη μια σημαντική νίκη και τον έχει ανεβάσει αρκετά βαθμολογικά και ψυχολογικά για τη συνέχεια, γιατί αν δεν κάνω λάθος θα πούμε σε λίγο τη βαθμολογία. Έχει ξεφύγει κατά 1-2 βαθμούς από την ζώνη του προβιβασμού. Φωστήρας Πανιόνιος 0-1 και Ατσαλένιος ΑΟ Ιπάτου 1-0. Θα δούμε και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, 25η ημέρας του τετάρτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Άρης Πετρούπολης Ελοπιακός την Κυριακή, όλα τα παιχνίδια στις 3 η ώρα. Αγία Παρασκευή Εθνικός Πειραιός. ΑΟ Ιπάτου Αλμυρός, Απόλλωνος Σμύρνης Άγιος Νικόλαος. Ο Απόλλωνος Σμύρνης έχει και άλλη ευκαιρία να πάρει και άλλους βαθμούς ώστε να διασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Ερμίζων Γιαννών Λυσιακός, Πανιόνιος Ατσαλένιος, Πέραμαϊκός Επισκοπή, Προοδευτική Ατρόμητος Πειραιά και Χαϊδάρη Φωστήρας. Και στη βαθμολογία τώρα. Ο Πανιόνιος μόνος πρώτος στους 65 βαθμούς. Συν 12 από τον δεύτερο εθνικό που βρίσκεται στους 53 βαθμούς. Τρίτος ο Άρης Πετρούπολης στους 45, τέταρτος ο Ελυσιακός στους 44, πέμπτος ο Αλμυρός στους 42, έκτος ο Ατσαλένιος στους 38, έβδομος ο ΑΟ Ιπάτου στους 36, όγδοτος ο Χαϊδάρης στους 31, ένατος ο Απόλλωνος Σμύρνης σε ισοβαθμία που βρίσκεται στη 10η θέση με την Επισκοπή. Μάλιστα είναι στο συν 1 από την ζώνη που οδηγεί στα play out. Μία ομάδα, ο 11ος Ολυμπιακός, αν τελειώνει το πρωτάθλημα, θα παίζει play out. Και στη ζώνη του επιβασμού, 12η θέση ο Άγιος Νικόλαος, με παιχνίδι που εκκρεμεί. 13η θέση ο Ερμίζων Γιάννων με 27 βαθμούς. 14η Προοδευτική με 23. Φωστήρας στους 21, 15η θέση. Πέραμαϊκός, 16η θέση, 21. Και οι δύο σίγουρα υποβιβαζόμενες ομάδες, πρωτελευταία για Παρασκευή με 10 βαθμούς. Έχει φάει και μείον 3 από την ΓΑΜΑ Εθνική, όπως επίσης και ο Φωστήρας μείον 3 βαθμούς και ο Άγιος Νικόλαος. Και ο Ουραγός Ατρόμητος Πειραιά που έχει υποβαστεί εδώ και περίπου 1 μήνα. Αλλά τιμή τους που κατεβαίνει δεν είναι όσο κάποια ομάδα όταν πέσει μαθηματικά κατηγορία σχεδόν τα παρατάει και δεν κατεβαίνει στο γήπεδο. Τιμή τους που κατεβαίνουν και αγωνίζονται κανονικά στα παιχνίδια. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται ο Πανιόνιος είναι μια ανάσα στο να κόψει πρώτο στο νήμα και μαθηματικά. Η ομάδα του Γεωργιάδη συνεχίζει τις νίκες. Η μόνη της ήττα ήταν στην πρεμιέρα από την Προοδευτική στον Πειραιά. Και η μοναδική μέχρι στιγμής. Απόλυα βαθμών με ήττα. Να πούμε ότι λυτρωτής του μεγάλου διπλού μέσα στον Ταύρο ήταν πάλι ο Ηλίας Ιγνατίδης από την Άσπρη Βούλα. Στο 87ο λεπτό μάλιστα, πολύ σημαντική νίκη, πανηγύρισε στην έδρα του Φωστήρα. Είπαμε φτάνοντας ένα βήμα πιο κοντά για την άνοδο, χωρίς όμως να εντυπωσιάσει. Ήταν ανώτερος όλο το παιχνίδι, είχε την κατοχή της μπάλας. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Μπρέγκου στο 15ο λεπτό, δεν κατάφερε να προηγηθεί. Γιατί η μπάλα βρήκε στο δοκάρι μετά από κεφαλιά. Έπρεπε όμως να φτάσει στο 28ο λεπτό για να έρθει η λύση και να ανοίξει το σκορ. Ο Γεμιστός μετά από ωραία προσπάθεια κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα που του έγινε μέσα στη μεγάλη περιοχή και εκτέλεσε εύστοχα ο Ιγνατίδης για να δώσει άλλο ένα πολύτιμο τρίποντο στις βαλίτσες του Πανιωνίου και να τον φτάσει ακόμα πιο κοντά στην άνοδο του στην Super League 2 στις επαγγελματικές πλέον κατηγορίες. Λοιπόν, αυτά και για τον ποδοσφαιρικό Πανιόνιο που μετά από 3 χρόνια στην ΓΑΜΑ Εθνική σε μια δύσκολη κατηγορία που δεν μπορείς να ξέρεις κάθε αγωνιστική τι μπορεί να γίνει,
ήρθε η ώρα να επιστρέψει από ό,τι φαίνεται στις επαγγελματικές κατηγορίες. Να πούμε επίσης ότι στο βόλεϊ νέων κυπελούχος βγήκε ο Μίλωνας και η ΚΑΠΑ 21 του Μίλωνα στο ΕΣΠΕΔΑ. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή στις 3 Μαρτίου ο Μίλωνας ακόπησε την πρωτοχρονιά του και η πίτα του. Στις 11.30 ώρα το πρωί ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΝΟΣ Μίλων με χαρά σας προσκαλούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης και της πίτας του Συλλόγου. Την Κυριακή 3 Μαρτίου και ώρα 11.30 στο Πλησό Γυμναστήριο Κρέσου Πέρσης, η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα, είναι η ανακοίνωση που έβγαλε ο Μίλωνας εν ώψη της κοπής της πρωτοχρονιάτικης του πίτας. Να πούμε επίσης 3 χρυσά μετάλλια για το τμήμα ζύου-ζύτης του Μίλωνα, επίσης πολλά συγχαρητήρια και πολύ καλές επιδόσεις για τον Στίβο του Πανιωνίου στον Πανελλήνιο Ανώμαλο Δρόμο που πραγματοποιήθηκε. Στο αθλητικό κέντρο Σκάμιες στην πηγή Τρικάλων, σημειώνοντας οι αθλήτριες του Πανιωνίου εξαιρετικές επιδόσεις. Πολλά επίσης συγχαρητήρια και σε αυτά τα νέα παιδιά, διότι φέρνουν τίτλους και τιμάνε κιόλας και τους δύο ιστορικούς μας συλλόγους, τον Μίλωνα και τον Πανιώνιο αντίστοιχα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα στην Super League. Να πούμε ότι τώρα έχουμε αγωνιστική. Η ΑΕΚ έχει καταφέρει και έχει γυρίσει το παιχνίδι με τον Αγιάννα και έχει πάει στο σκορ 4-2. 1-2 από μημίχρονο προηγούμενο που ήταν ο Πας Γιάννα. Αρκετές ανατροπές και σήμερα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βάζει γκολ από ό,τι φαίνεται στις Σέρες. Να δούμε αν μετρήσει. 0-1 στο 45-2. Στα υπόλοιπα παιχνίδια ο Αστέρας Τρίπολης με την Κηφισιά σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι 3-3 το σκορ. Ο Βόλος νίκησε 3-1 τον Όφη. Να πούμε και φυσικά μετά το 3-3 που πήραμε στην Τρίπολη έδωσε και μαθηματικά προτελευταία, γιατί είναι και η προτελευταία αγωνιστική αυτή, τελευταία είναι το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Έδωσε μαθηματικά την είσοδο της Λαμίας στα play-off της φετινής Super League, ασχέτως ότι ιτήθηκε από τον Ατρόμητο με 3-1. Πανετολικός Ολυμπιακός 1-2. Να πούμε ότι το ημίχρονο βρήκε τον Πανετολικό να προηγείται επί του Ολυμπιακού. Μέχρι να φτάσουμε στο 70 λεπτό που οι Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν και στο 20 λεπτό αντίστοιχα κάνανε το 1-2. Ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ από ό,τι φαίνεται στις Σέρες, 0-1. Στο 47 στις καθυστερήσεις, μένει να δούμε αν μετρήσει. Και θα κλείσει η αγωνιστική 20. Τη Super League. Με τον αγώνα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κόντρα στον Άρη. Να πούμε και την βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή ζωντανά η ΑΕΚ βρίσκεται στους 58 βαθμούς και είναι πρωτοπόρος. Μετά τις δύο γκέλες που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του με Λαμία και Κηφισιά αντίστοιχα με ισοπαλίες. Στη στιγμή 58 βαθμούς η ΑΕΚ, 57 ο ΠΑΟΚ, 53 ο Ολυμπιακός. Στην τρίτη θέση, τέταρτος ο Παναθηναϊκός 52 με αγώνα που εκκρεμεί, πέμπτος ο Άρης 41, έκτη Λαμία στους 34, αυτή θα είναι και η πρώτη εξάδα, αλλά βαθμολογικά ακόμα δεν ξέρουμε πώς οι πρώτοι τέσσερις θα τερματίσουν το Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσουν και τα play-off και play-out αντίστοιχα. Έβδομος Αστέρας Τρίπολης στους 31 βαθμούς, όγδος Ατρόμητος στους 27, ένατος ο Όφης στους 24, δέκατος ο Πανσεραϊκός. Επίσης αυτή τη στιγμή 24 ζωντανά η βαθμολογία εκεί γιατί δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι των ΠΑΟΚ. Ο Βόλος 11ος ανέβηκε με 20 βαθμούς, ο 12ος παρέμεινε ο Πανετολικός με 19, πρώτη-τελευταία και φυσικά με 18 στις 13 θέσεις και τελευταία τα Γιάννενα που χάνουν αυτή τη στιγμή 4-2 και όπως όλα δείχνουν θα χάσουν. Ουραγός 14η θέση για τα Γιάννενα σε πολύ δύσκολη θέση και αναμένονται και πολύ δυνατά εκτός από τα play-off που εκεί θα εξασφαλιστεί ποιος θα κατακτήσει και το εφετινό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή φαβορή φαντάζει ξεκάθαρα η ΑΕΚ, αλλά φαβορή δεν είναι κανένας μέχρι να γίνουν και τα play-off εκεί που θα παίξουν πολλά ντέρμπι μεταξύ τους. Όλα τα μάτια είναι ντέρμπι και εκεί θα ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο για το ποιος θα κατακτήσει και το εφετινό. Πολύ συναρπαστικό και φέτος το πρωτάθλημα της Super League που γίνεται. Όπως και πολύ συναρπαστικά play-out αναμένεται να δούμε, διότι και εκεί θα φανεί στο νήμα ποιος θα μείνει στην κατηγορία. Πούμε και την επόμενη αγωνιστική. Μέτρησε κανονικά τον κολ του ΠΑΟΚ. Έχουμε ημίχρονο στις Σέρες.
Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ 0-1. Λοιπόν, τελευταία αγωνιστική, 26η αγωνιστική. Άρης ΑΕΚ Θεσσαλονίκη, Κηφισιά Πανετολικός, Ολυμπιακός Βόλος, Όφη Παναθηναϊκός, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννα Ατρόμητος και Λαμία ΠΑΟΚ. Είναι η 26η αγωνιστική και τελευταία αγωνιστική της Super League. Περάσουμε και στην Super League 2, που και εκεί γίνεται συγκλονιστικό πρωτάθλημα. Είχαμε χθες τον αγώνα του Παναθηναϊκού Β με τον Ιωνικό 1-0 πράσινη. Επίσης είχαμε τους αγώνες Νίκη Βόλου Αναγέννηση Καρδίτσας, σπουδαίο διπλό για την Αναγέννηση Καρδίτσας μέσα στον Βόλο, κόντρα στην Νίκη Βόλου. Η ΑΕΚ Β εφημερίδα τον Ηρακλή. Το Εγάλεο 0-0 τα Χανιά. Αντίστοιχα, ο Γιούχτας στήθηκε 0-1 από την Ηλιούπολη. Ο Διαγόρας έχασε μέναντι την Παναχαϊκή με πολλά ευτράπελα να γίνονται και ανακοινώσεις να βγαίνουν επί της Παναχαϊκής ότι δέχτηκαν επίθεση από ανθρώπους του Διαγόρα και μένανε εγκλωβισμένοι στα αποδυτήρια. Καμπανιακός νίκησε έναν ελληνικό. Καλυθέα, που εντυπωσιάζει και πώς δείχνει θα πάει για την άνοδο στον νότιο όμιλο, βρίσκεται 0-3 μέσα στην τελικά του Λευκάδας. Και το μεγάλο ντέρμπι στον άλλο όμιλο, ΑΕΛ Λεβαδιακός, έμεινε στο 0-0. Να πούμε και να τονίσουμε ότι η τρομερή παρουσία των φιλάθλων της Λάρισας, 12.000 βρέθηκαν στο LFC Arena. Στη βαθμολογία πρώτος ο Λεβαδιακός με 52 βαθμούς, ένα αγώνα περισσότερο από τη Λάρισα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 43. Εδώ δείχνουν ότι μετά και το Χ που πήρε ο Λεβαδιακός μέσα στη Λάρισα και δεν ιτήθηκε ότι θα είναι ξεκάθαρο φαβορή για να ανέβει και εκείνος μαζί με την Καλυθέα την επόμενη χρονιά και να επιστρέψει ο Λεβαδιακός, γιατί πέρσι υποβάστηκε να επιστρέψει στην Super League. Τρίτη παραμένει η Νίκη Βόλου 32, τέταρτος ο Μακεδονικός 30, πέμπτος Ηρακλής. Που αυτή τη στιγμή είναι στα play-off τη Super League 2 με 26. Έκτη ΑΕΚ Β, 7ο ΠΑΟΚ Β, 25-24 βαθμούς αντίστοιχα. 8η ανέβηκε η Καρδίτσα στους 23 βαθμούς. 9η η Κοζάνη στους 21. Ο Καμπανιακός 10ος με 20 βαθμούς. 11ος ο Ελικός με 19. Αυτές οι ομάδες θα παίξουν play-out και Ουραγός και υποβαζόμενος από τη φαίνεται ο Απόλλων Πόντου με 11 βαθμούς. Στον άλλο όμιλο η Καλυθέα είναι στο συν 8 από τα 4 Χανιά με 46 βαθμούς. Τα Χανιά μείναν στους 38 βαθμούς. Η Λιούπολη ανέβηκε τρίτη και μόνη της στους 35 αντίστοιχα. Τέταρτος ο Ιωνικός παρέμεινε στους 32 βαθμούς. Πέμπτη η Καλαμάτα ανέβηκε στους 32 βαθμούς. Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα των play-off. Στα play-out τώρα Διαγόρα στους 25 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός Β στους 22. Επίσης 22 το Εγάλεο στην 8η θέση. Ένατος ο Παναγιώτης Β με 20. 10η Παναχαϊκή με 19. 11ος ο Κιούχτας με 18. Είναι στα play-out και δείχνουν τα πράγματα ότι Λεκράτη Λευκάδας Ουραγός και η πρώτη ομάδα αντίστοιχα του Νότιου Ομίλου που θα δείχνει ότι δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στη Super League 2. Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής περιλαμβάνει ΑΕΚ Β Απόλλων Πόντου, ΠΑΟΚ Β Κοζάνη, Εγάλεο Ηλιούπολη, Ιωνικός Γιούχτας, Καλυθέα Διαγόρας, Χάνια Ολυμπιακός Β, Παναχαϊκή Καλαμάτα και τη Λεκράτη Λευκάδας. Κόντρα στον Παναθηναϊκό Β αντίστοιχα. Αυτά και για την δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Η Νάπολη στο ιταλικό πρωτάθλημα εντυπωσία σήμερα με τρομερή νίκη 1-6 μέσα στην Σασουόλο. Ακολουθεί ωραίο παιχνίδι τώρα το βράδυ για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε. Ίντερ Αταλάντα, εκεί που όλα δείχνουν ότι η Ίντερ θα το πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Είναι, παίζει και την καλύτερη μπάλα για μένα και για πολλούς. Στη Λα Λίγκα αντίστοιχα η Χιρόνα παρέμεινε στη δεύτερη θέση, νίκησε με 3-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο. Η Ρεάλ 1-0 διαπήρξε τη Σεβίλη. Η Λας Πάλμας στο 1-1. Η Μπέτις 3-1 του Μπιλμπάο. Η Κάντι την Θέλτα 2-2. Επίσης η Αλμερία του Μαδρίτη στο 2-2. Αλαβές Μαγιόρκα 1-1. Η Μπαρτσελόνα ξέσπασε με 4-0 κοντά στη Χετάφε. Και η Βιγιαρεάλ πήρε σπουδαίο διπλό μέσα στην Real Sociedad. Στη βαθμολογία πρώτη είναι η Real με 65 βαθμούς, δεύτερη Χιρόνα με 59, τρίτη Μπαρτσελόνα με 57, τέταρτη Ατλέτικο με 52, πέμπτη Μπιλμπάο στους 49, έκτη Μπέτις στους 42, έβδομη η Real Sociedad στους 40, όγδοη η Las Palmas στους 36 μαζί με την Βαλένθια, δέκατη Χετάφε στους 34, 11η Οσασούνα στους 33, 12η η Αλαβές 29 μαζί με τη Βιγιαρεάλ, 14η η Ράγιο Βαγιεκάνο με 25, 15η Σεβίλη με 24, 16η Μαγιόρκα επίσης με 24, 17η με 21 βαθμούς η Θέλτα και η ζώνη του προβασμού ξεκινάει 18η θέση Κάντιθ με 18, 19η Γρανάδα με 14 και η Αλμερία 20η είναι η
πρώτη σίγουρα ομάδα μαζί με την Γρανάδα τους βάζω, που θα πέσουν στην La Liga 2. Η Αλμερία, να πούμε, που πήρε σπουδαία ισοπαλία με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω και για το ποδοσφαιρικό χάμο που γίνεται σε όλα τα πρωταθλήματα και φέτος. Να πούμε ότι αύριο έχουμε επανέναρξη της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει σε ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης. Έχοντας και απουσίες μάλιστα, δεν θα παίξει ο Κώστας Ντοκούμπο, ο οποίος είχε έναν τραυματισμό, μια μικρή κάκωση στο γόνατο από τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία για τα προκριματικά του Eurobasket. Όπως επίσης και ο Βιλντόζα, ο οποίος δεν έχει ακόμα επιστρέψει 100% μετά την επέμβαση που είχε στο γόνατο, γιατί νιώθει ενοχλήσεις. Ο αγώνας είναι αύριο στις 10:15, δύσκολο παιχνίδι για το Τριφύλι. Αντίστοιχα, δύσκολο παιχνίδι και για τον Ολυμπιακό, που πάει την Παρασκευή στο Ζαλγκίρις Κάουνας. Μπορεί βαθμολογικά η Ζαλγκίρις να μην είναι ψηλά, να είναι στη 13η θέση, αλλά έχει δείξει ότι στην έδρα της είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα και πρέπει να φτύσεις πραγματικά αίμα για να την κερδίσεις. Να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια της είναι sold out από την αρχή. Είναι μπασκετομάνα η Λιθουανία, όπως και οι φιλάθλοι της Ζαλγκίρις επίσης είναι λάτρεις του αθλήματος του μπάσκετ και αγαπάνε πολύ αυτό το άθλημα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Βαθμολογικά τρίτος είναι ο Παναθηναϊκός σε ισοβαθμία, τέταρτος πέμπτος Ολυμπιακός. Ευχόμαστε πάντα τα καλύτερα για τις δύο μας ελληνικές ομάδες και προσώπους, όπως επίσης και για τον Άρη, που κάνει επίσης μια φοβερή πορεία στο EuroCup. Η ΑΕΚ, να πούμε, δεν τα πηγαίνει καλά στο Champions League, εν αντιθέτως στον Προμηθέα, ο οποίος έχει περισσότερες ελπίδες. Αλλά βλέπουμε αρκετές ελληνικές ομάδες φέτος να πρωταγωνιστούν στα ευρωπαϊκά κύπελα, σε Ευρωλίγκα, όπως είπα, Champions League και EuroCup αντίστοιχα. Αυτά και για το μπάσκετ. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής μας, pre-game. Να πούμε επίσης, να δώσουμε χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Θεοδόρη Μασακούη, στο φίλο μας τον Άγγελο. Στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, άλλη μια Τετάρτη, pre-game, live από το NSTV. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να περνάτε όλοι καλά, να έχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.